Περνώντα ο καιρό και όσο πιο πολύ έμπαινα στην νομική, άρχισα να καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι μια διέξοδο καλλιτεχνική. Και κάποια στιγμή στο τρίτο έτος νομίζω είναι που ξανά πιασα την κάμερα και άρχισα να βγάζω φωτογραφίες και άρχισα να τις ανεβάζω και όλα στο Instagram. Και σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει το δρόμο του αυτό. Δηλαδή το έβλεπε κόσμο, άρχισαν να μου λένε να βγάλουμε κάποιε φωτογραφίε. Θε να βγάλει μαζί μου φωτογραφίε κτλ. Και κάπω έτσι ξεκίνησα να το δουλεύω περισσότερο. Αλλά εγώ αγχωνόμουν, ξέρει, για το όταν θα γνωριζόμασταν και θα γινόταν το face to face. Γιατί ενιωθω ότι έπρεπε να κάνω ένα coming out κάθε φορά που έβρισκα κάποιον. Ξέρω εγώ ότι αν ναι, έχω και μία αναπηρία. Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν. Το 2021, θυμάμαι, ήταν πρωτοχρονιά. Άρχισα να νιώθω ένα πάρα πολύ έντονο πόνο στον νόμο. Αλλά δεν το είπα στου γονεί μου αρχικά γιατί δεν ήταν συνεχόμενο, ήταν σαν να νιώθω σου ανά διαστήματα. Και λέω και okay, άστο, 6 Ιανουαρίου το βράδυ, ξημερώματα του πήρα τηλέφωνο και του λέω: Πονάω απίστευτα, δεν μπορώ να κουνηθώ. Έκλεγα απίστευτα γιατί πονούσα πάρα πολύ, δεν μπορούσα ούτε να γυρίσω στο κρεβάτι ούτε αυτό. Με πήρανε στο σπίτι την επόμενη μέρα, στο σπίτι των γονιών μου, μέχρι που εντελώ ξαφνικά εμφανίστηκε ακριβώς ο ίδιος πόνος στην άλλη πλευρά χωρίς να κάνω τίποτα και είναι που είπαμε ότι οκ, okay, είναι κάτι άλλο πρέπει να το ψάξουμε, να δούμε τι είναι Η Νάσια Στουραΐτη γεννήθηκε το 1998 δεν γνωρίζει το πού αλλά ούτε και ποιοι ήταν οι βιολογικοί γονείς της τα πρώτα της χρόνια τα πέρασε στο Ίδρυμα Μητέρα από όπου και υιοθετήθηκε. Ήρθε στη ζωή με μία αναπηρία η οποία ονομάζεται φοκομέλια και είναι δυσπλασία των άκρων. Τα χέρια της είναι πιο κοντά σε μήκος και με λιγότερα δάχτυλα. Μεγάλωσε στη Ρόδο, πέρασε στη νομική Αθηνών, αλλά άφησε τις σπουδέ της για να ακολουθήσει το μεγάλο της πάθος, τη φωτογραφία. Σήμερα με το ιδιαίτερο φωτογραφικό της στυλ διαπρέπει. Το 2019 η μοίρα τη επιφύλασε μια ακόμα δυσκολία. Η νομιαλγία μπήκε στη ζωή τη και τη γονάτισε. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε ένα πανέμορφο κορίτσι να μου αφηγείτε τη ζωή του. Τι δυσκολίε, τα προβλήματα που αντιμετώπισε, αλλά και τον τρόπο που βρήκε το φω μέσα στο σκοτάδι. Η αφήγησή τη ξεκινάει από τα σχολικά τη χρόνια στη Ρόδο, τότε που εξαιτία τη αναπηρία δεν πέρασε εύκολα. το bullying υπήρχε πάρα πολύ από μικρή ηλικία. Βέβαια στην αρχή δεν αντιλαμβανόμουν πολύ τι συνέβαινε, απλώς καταλάβαινα ότι, ότι κάτι παίζει, ότι κάτι υπάρχει διαφορετικό, αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ ακριβώς τι συμβαίνει. Ε, μετά που άρχισα να βιώνω πολύ πιο έντονα το bullying, ειδικά σε μικρή ηλικία που τα παιδιά είναι πολύ πιο απότομα, και δεν φιλτράρουν τίποτα, δηλαδή σου έρχεται μπαμ κατευθείαν <laughs> αυτό που έχουν να πούν ή να κάνουν. Εντάξει, με δυσκόλεψε αρκετά, δηλαδή θυμάμαι ότι κάπου 10 χρονών ζήτησα από τους γονείς μου να ξεκινήσω τα εκβοντό, πολεμική τέχνη. Και το είχα κάνει γιατί ήθελα να νιώθω ασφάλεια απέναντι στα άλλα παιδιά. Μετά βέβαια εντάξει, όντως μου άρεσε πάρα πολύ και το συνέχισα μέχρι για πολλά χρόνια. Και στο γυμνάσιο συνέχισε, απλώς ήταν σε άλλη μορφή, δηλαδή υπήρχε περιθωριοποίηση, πολλοί σχόλια, άσχημα, τα οποία δεν ήταν και μπροστά μου ακριβώς, αλλά τα μάθαινα. Θυμάμαι ότι υπήρχε πολύ αυτό, εγώ ήμουνα στη θεατρική ομάδα του σχολείου μας και το αγαπούσα πάρα πολύ το θέατρο και είχα κάποιους ρόλους. Και υπήρχαν σχόλια ότι έπαιρναν του ρόλου επειδή είχα την αναπηρία και για λύπηση, α το πούμε, για έκτο και αυτά. Εντάξει, ήταν πολλά που κάποιε φορέ τα διαχειριζόμουν, κάποιε φορέ όχι τόσο καλά. Ναι. Υπήρξε η στιγμή που η μαμά σου και ο μπαμπά σου σε πιάσανε και σου μιλήσαν ανοιχτά για την κατάσταση και κατάλαβες ότι είναι κάτι το οποίο και πρέπει να το πολεμήσεις και πρέπει να θωρακίσεις τον εαυτό σου απέναντι σε όλα αυτά τα σχόλια τα οποία σε περιτριγύριζαν. Ναι, κοίτα υπήρχε στιγμή με την έννοια ότι από μικρή ηλικία οι γονεί μου δεν ήθελαν να με παριορίσουν λειτουργικά. Δηλαδή μου είπαν ότι θέλουμε να είσαι ανεξάρτητη στη ζωή σου. Αυτή ήταν η φιλοσοφία με την οποία μεγάλωσα. Στο νησί δηλαδή ό,τι υπήρχε και μπορούσα να κάνω το έκανα. Ε, έτρεχα σε όλες τις δραστηριότητες. Έκανα πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κοινωνικά είχα φίλους, έβγαινα. Δηλαδή από αυτή την άποψη πάρα πολύ υπήρχαν πράγματα που ένιωθε ότι δεν μπορεί να κάνει. Εγώ αγαπούσα πάρα πολύ σαν άθλημα τον μπάσκετ και ήξερα ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να παίξω μπάσκετ. Ο μπάσκετ μου ήταν πάντα πολύ φαν. Το αγαπάει το μπάσκετ, έπαιζε μπάσκετ χρόνια. Και ξέρω πάρα πολλά για το μπάσκετ, αλλά ξέρω ότι δεν θα έπαιζα ποτέ. Και θυμάμαι ότι έβλεπα τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ και ξέρει, ήμουνα κάπω. Οκ, okay, οκ. Okay. Αλλά μάλλον γι' αυτό κιόλα έπαιζα τόσο πολύ ποδόσφαιρο για να το ισορροπήσω λίγο στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Αλλά κατά τα άλλα, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, είχα πολύ και έχω και όλος πολύ λειτουργικότητα στα χέρια. Δηλαδή, κάνω τα πάντα. Δεν μπορώ να σηκώσω πολύ βαριά πράγματα, οκ. Okay? Και δεν μπορώ να φτάσω ψηλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ. Δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί στην καθημερινότητά μου. Η Νάσια τελειώνοντα το σχολείο ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει. Ήταν κάτι που το περίμενε καιρό, η μετακόμιση από το νησί στην πόλη. Τη ρωτάω πώ πήρε αυτή την απόφαση, Η γονεί μου δεν είναι από τη Ρόδο. Ο πατέρα μου πήγε εκεί για δουλειά το 87. και η μητέρα μου είναι ερωτική μετανάστρια. Ήταν στην Αθήνα, μεγάλωσε στην Αθήνα, παγκράτη πάρα πολύ και βούλα. Και ερωτεύτηκε τον πατέρα μου και πήγε στη Ρόδο. Δεν είχε καμιά άλλη επαφή με τη Ρόδο. Και όταν εγώ ήρθα, ήμουνα στην ηλικία των 17 ετών, λέω και okay, τι θα κάνω. Εγώ απλώ ήθελα να πάω στην Αθήνα. Γιατί πάντα πήγαινα με Αθήνα, την ήξερα από την Αθήνα, είχαμε σπίτι στην Αθήνα, οπότε ήταν όλα γύρω από την Αθήνα. Και θυμάμαι ότι στα μηχανογραφικά μου είχα βάλει μόνο σχολεία στην Αθήνα, δεν με τίποτα άλλο. Και εντάξει, μετά πέρασα στην νομική Αθηνών, οπότε ήρθα Αθήνα κανονικά πρώτο έτο και από τότε είμαι εδώ. Και από τη νομική, πώ έγινε η μετάβαση ή η, η αλλαγή, α πούμε, στροφή καριέρα και αποφάσισε ότι θα αφήσει την νομική και θα ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Γενικά με τη φωτογραφία σχολείων μέχρι, μέχρι να μπω στην νομική. Επειδή ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ και έκανα και εκθέσει, δηλαδή είχα κάνει τρει εκθέσει ήδη την τελευταία την έκανα στην τρίτη ηλικίου. Μετά πέρασα στην νομική και είχα μπει σε ένα άλλο mindset. Με την έννοια ότι, οκ, okay, τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα, μπαίνουμε στη, μπαίνουμε στη σχολή, ε, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένη στη σχολή και τα λοιπά. Οπότε την άφησα τη φωτογραφία. Δηλαδή δεν άγγιξα κάμερα για δύο χρόνια σίγουρα. Αλλά περνώντας ο καιρός και όσο πιο πολύ έμπαινα στη άρχισα να καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι μια διέξοδο καλλιτεχνική. νιώθω ότι είχα τεράστια ανάγκη να δημιουργήσω με κάποιο τρόπο. και κάποια στιγμή στο τρίτο έτος νομίζω είναι που ξανά πιασα την κάμερα και άρχισα να βγάζω φωτογραφίες και άρχισα να τις ανεβάζω και όλα στο Instagram τότε χωρίς να έχω κάποιο σκοπό έτσι και σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει το δρόμο του αυτό δηλαδή το έβλεπε κόσμο. Άρχισαν να μου λένε να βγάλουμε κάποιε φωτογραφίε. Θε να βγάλει μαζί μου φωτογραφίε κτλ. Και, και κάπω έτσι ξεκίνησα να το δουλεύω περισσότερο. Ε, μετά ήρθαν πολλά άλλα πράγματα που άλλαξαν γενικά την πορεία μου από την νομική. Οπότε αποφάσισα να βασιωθώ στη φωτογραφία. Η αναπηρία στα νοάκρα είναι κάτι το οποίο. Στάθηκε εμπόδιο στο να πεις ότι θέλω να ασχοληθώ με τη φωτογραφία και σε ρωτάω γιατί για κάποιον που θα ακούσει το επεισόδιο mm -hmm. θα λέει Μα καλά, πώ φωτογραφίζει, πόσο εύκολο τη είναι να φωτογραφίζει. Δεν είναι εμπόδιο ακριβώ. Σίγουρα πρέπει να έχεις κάποια πράγματα στο νου σου. Δηλαδή, δουλεύω με όσο πιο ελαφριά κάμερα μπορώ, εννοείται, για να μην επιβαρύνω πολύ το σώμα μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δουλεύω με μία mirrorless κάμερα δεν έχω δουλέψει ποτέ με DSLR εννοείται γιατί μου είναι πάρα πολύ βαριά και δεν μπορώ να έχω το workflow που θα ήθελα. Ναι, αν δούλευα με ένα τρίποδο ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει. Μετά εμπόδιο υπήρξε πιο πολύ στο μυαλό μου με την έννοια ότι δυσκολευόμουν πολύ να προσεγγίσω άτομα που ήθελα να προσεγγίσω για να κάνω ένα project προσωπικό. Έκανα την προσέγγιση από τα social media που δεν είχα κάπου την αναπηρία μου και υπήρχε κάποια λογική πίσω από αυτό. Γιατί δεν ήθελα να ταυτίσει κάποιο την αναπηρία με τη δουλειά μου. Ήθελα πάντα η δουλειά μου να είναι εντελώ ανεξάρτητη, γιατί γενικά πιστεύω ότι το έργο ενό καλλιτέχνη πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τον ίδιο. Οπότε είχα πολύ το άγχος ότι. Α, τι θα σκεφτεί, OK, με την αναπηρία, μήπω δεν μπορεί να βγάλει και. ξέρει, όλο αυτό. Οι περισσότεροι έλεγαν Ναι, επειδή έβλεπαν τη δουλειά μου, αλλά εγώ αγχωνόμουν, ξέρει για το όταν θα γνωριζόμασταν και θα γινόταν το face to face. Γιατί ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω ένα coming out κάθε φορά που έβρισκα κάποιον. Ξέρω εγώ ότι, αν έχω και μια αναπηρία. Πώ είναι η στιγμή που εν τέλει συναντά κάποιον με τον οποίο, α πούμε, έχει αλληλεπιδράσει μόνο από τα social media και συναντιέστε για μια δουλειά. Όλε μου οι εμπειρίε ήταν πολύ καλέ. Γιατί? Γιατί δεν έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που διαβάζω πάρα πολύ του ανθρώπου. Ενώ καταλαβαίνω πάρα πολύ την νοοτροπία του άλλου, τη σκέψη του και αυτά, οπότε επέλεγα πολύ συνειδητά τα άτομα που θα δουλέψω πριν με γνωρίσουν. Και επέλεγα άτομα που φαινόντουσαν πολύ open-minded κτλ. Οπότε, όντως έκανα πολύ καλές επιλογές και είχα πολύ καλές συνεργασίες, απλώς σίγουρα περιόρισα αρκετές από τις συνεργασίες που θα μπορούσα να έχω και δεν έκανα κάποιες δουλειέ που θα μπορούσα να είχα κάνει τι είναι αυτό που επιδιώκεις κάθε φορά στα project σου, στις φωτογραφίες σου να αποτυπώνεις. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι η ομορφιά. Πιο πολύ προσπαθώ να αποτυπώσω την αισθητική μου, δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό μου. Έχω κάποιες εικόνες που μου δημιουργούνται πολύ συχνά και με βάση αυτές βγάζω τις φωτογραφίες μου και στείνω τα concepts μου. Μου αρέσει πολύ να αποτυπώνω την ομορφιά, αλλά όταν λέω την ομορφιά δεν εννοώ όπω είναι στερεοτυπικά η ομορφιά, η δική μου τέλο πάντων άποψη τη ομορφιά. Για σένα, τι είναι όμορφο, Είναι ένα σύνολο. Η ομορφιά για μένα ταυτίζεται πολύ με την ενέργεια. Ναι, προφανώ υπάρχουν κάποια πρότυπα, α το πούμε, που οκ, okay, το βλέπει και λες ναι, ωραίο, αλλά άλλο ωραίο, άλλο όμορφο για μένα τέλο πάντων. Η αναπηρία δεν ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που κλήθηκε η Νάσια να αντιμετωπίσει. Το 2019 ένιωσε κάποιου έντονου πόνου. Δεν μπορούσε να του προσδιορίσει. Τότε ξεκίνησε για εκείνη μια μεγάλη περιπέτεια. Μια ανατροπή σε όλα όσα γνώριζε μέχρι τότε. Από εδώ και πέρα θα ακούσετε την ιστορία τη με την νομιαλγία. Μια χρόνια κατάσταση που προκαλεί πόνο και ευαισθησία σε όλο το σώμα. Οι πόνοι αυτοί επιτείνονται με τη σωματική ή την ψυχική κόπωση. Γυρνάμε το χρόνο πίσω, στη μέρα που ήρθα αντιμέτωπη με τον πρώτο πόνο. Έμπαινα στο τέταρτο έτος νομικής. Παράλληλα με τη νομική εντωμεταξύ είχα και μια υποτροφία από το Νιάρχο και έκανα σπουδές παράλληλες στον τυρί επικοινωνία. Οπότε είχα ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα γιατί πήγαινα σε δύο σχολές, είχα ξεκινήσει τη φωτογραφία ερασιτεχνικά μεν, αλλά στον ελεύθερο μου χρόνο έκανα φωτογραφίσεις και είχα φτάσει σε ένα α το πούμε, δεν ξέρω, ψυχολογικά θυμάμαι εκείνη την περίοδο γιατί ένιωθα ότι δεν ξέρω καθόλου τι κάνω, που πάω και αυτά. Πέρασε ένα καλοκαίρι που ψαχνώ πάρα πολύ ψυχολογικά και τα λοιπά. Ήρθε το τέταρτο έτος, πήγα δύο εβδομάδες και μετά θυμάμαι ότι είχα μία ίωση και είχα μείνει σπίτι για τρεις μέρες και κάπου την τρίτη μέρα δεν θυμάμαι καν πώς άρχισα να πονά πάρα πολύ. Είχα ένα πάρα πολύ έντονο πόνο στην ευβονική χώρα. Εκεί σε εκείνο το σημείο, αλλά δεν καταλαβαίναμε τι ήταν, γιατί ήταν λίγο γενικό ο πόνο, δεν ήταν κάπου συγκεκριμένα. Αυτό άρχισε να χειροτερεύει αρκετά. Δεν μπορούσα ούτε να σταθώ, ούτε να κάτσω, ούτε τίποτα. Οπότε πήγαμε στο νοσοκομείο στα επίγοντα κι αυτά. Κάναμε όλε τι εξετάσει για να αποκλείσουμε ότι είναι κάτι γαστιντερολογικό ή γυναικολογικό. Δεν έδειξε τίποτα, εννοείται, καμία εξέταση. Πήγα σπίτι και την επόμενη μέρα θυμάμαι ότι έσκυψα κάποια στιγμή για να πιάσω κάτι και ένιωσα σαν σουβλιά, δηλαδή δεν μπορούσα όταν να σκοθώ. Και λέμε, οκ, okay, είναι ορθοπαιδικό. Και το πήγαμε με αυτή την προσέγγιση. Και μου είπαν τότε η ορθοπαιδική ότι είναι θλάση στον λαγονοψοίτη ο οποίος είναι ένας πολύ μικρός μυς, πολύ βασικός όμως, γιατί συνδέει πάρα πολλά σε εκείνο το σημείο του σώματος. Και μου λένε, με ρωτούσαν τι έκανε και το προκάλεσε και αυτά. Και του λένε, Δεν έκανα τίποτα, δεν θυμάμαι να έκανα τίποτα. Επίση, εγώ ήμουν αθλήτρια πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έκανα αγωνιστικό τέκποντο, που είναι πολύ σκληρή γυμναστική και δεν δικαιολογεί να προκληθεί μια τέτοια θλάση χωρί να κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε, ναι, δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω. Δεν μπορούσαμε με του γιατρού να βρούμε κάποια αιτία ή κάπω να το προσεγγίσουμε. Και με στείλαν να κάνω μαγνητικέ, τα κτλ. Δεν έδειξαν τίποτα. Συνεχίσαν όμω να μου λένε ότι είναι φλάση και με στείλαν σε φυσικοθεραπευτή κτλ. Αυτό όλη η ιστορία το 2019 κράτησε πέντε μήνε περίπου. Με τον ίδιο πόνο, δηλαδή πέντε μήνες Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι πάρα πολύ έντονο πόνο, δεν μπορούσα να περπατήσω. Ε, περπατούσα σκεφτή δηλαδή. Ήταν λυγισμένο το σώμα για να περπατήσω, με σέρνανε με την καρέκλα με τα ροδάκια οι γονεί μου για να με πάνε στο τραπέζι, ξέρω εγώ. Ήταν και πολύ επίπονο ψυχολογικά γιατί έχασα την ανεξαρτησία μου. Ξαφνικά έπρεπε κάποιο να με προσέχει και να με βοηθάει να κάνω όλα αυτά που πρέπει να κάνω. Ξεκίνησα φυσικοθεραπεία που μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών βοήθησε πολύ και σιγά σιγά άρχισα να σηκώνομαι, να περπατάω, να νιώθω καλύτερα, δηλαδή πέρασε αυτό το 2020. Βγήκα δύο εβδομάδες πήγα στη σχολή για δύο εβδομάδες στη νομική και μετά κλείσαμε για καραντίνα την πρώτη καραντίνα του κορονοϊού οπότε έμεινα άλλες δύο μήνες μέσα στο σπίτι πέρα από τους πέντε μήνες που είχα μείνει Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Λίγους μήνες μετά η Νάσια θα έχει μία ακόμα έξαρση και αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πιο σκληρά. Πέρασε το καλοκαίρι ήπια πολύ, γιατί εντάξει γενικά το καλοκαίρι όλα αυτά τα σύνδρομα συνήθως δεν κάνουν εξάρσεις, γιατί είναι καλός ο καιρός και ο καλός καιρός βοηθάει πολύ γενικά σε όλα τα σωματικά μετά το Νοέμβριο άρχισα να νιώθω πάλι ενόχληση στο πόδι. Οκ, okay, πήγα δύο-τρει φυσικοθεραπείε. Λέω, μάλλον κάτι με τον καιρό θα το επηρέασε. Και το 2021, θυμάμαι ήταν πρωτοχρονιά, άρχισα να νιώθω ένα πάρα πολύ έντονο πόνο στον νόμο. Αλλά δεν το είπα στου γονεί μου αρχικά, γιατί δεν ήταν συνεχόμενο. Ήταν σαν να νιώθω ανά διαστήματα. Και λέω, okay, άστο. 6 Ιανουαρίου το βράδυ, ξημερώματα του πήρα τηλέφωνο και του λέω: Πονάω απίστευτα, δεν μπορώ να κουνηθώ. Έκλεγα απίστευτα γιατί πονούσα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα ούτε να γυρίσω στο κρεβάτι, ούτε αυτό. Ε, με πήραν στο σπίτι την επόμενη μέρα, στο σπίτι των γονιών μου και πήγαμε πάλι ορθοπαιδικό. Αρχίσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Μαγνητικέ, αξονικέ, bla, bla bla Δεν έδειξαν απολύτω τίποτα. Ήδη ακριβώ προσέγγιση. Φυσικοθεραπείες μέχρι που εντελώ ξαφνικά εμφανίστηκε ακριβώ ο ίδιο πόνο στην άλλη πλευρά, χωρί να κάνω τίποτα. Εκείνο και εκεί είναι που είπαμε ότι, οκ, okay, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το ψάξουμε, να βρούμε μια άλλη προσέγγιση σε αυτό, να δούμε τι είναι. Εντάξει, εγώ στάθηκα πάρα πολύ τυχερή γιατί ο μπαμπά μου είναι γιατρό. Βέβαια, καμία σχέση, η ειδικότητά του είναι γαστεντρολόγο. Αλλά επειδή παρακολουθούσε και πάρα πολύ την πορεία του πόνου, είχε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Και το βρήκε ο ίδιο, τι είναι. Μία μέρα που γυρνούσα από τη φυσικοθεραπεία μου λέει κοίτα έψαξα πολύ τι θα μπορεί να είναι και αυτό και μάλλον είναι αυτό. Βέβαια για να το επιβεβαιώσουμε ότι είναι αυτό το σύνδρομο επειδή το συγκεκριμένο σύνδρομο δεν φαίνεται σε καμία ιατρική εξέταση πρέπει να κάνεις όλες τις άλλες ιατρικές εξετάσεις που υπάρχουν που μπορεί να σχετίζονται για να τις αποκλείσουμε και να καταλήξουμε σε αυτό. Τι είναι η νομιαλγία? Η νομιαλγία ουσιαστικά είναι ένα σύνδρομο που έχει ίδια χαρακτηριστικά με ένα αυτοάνωσο, αλλά δεν θεωρείται αυτοάνωσο. Στην Ελλάδα βέβαια το θεωρούν και αυτοάνωσο, δεν ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό. Ουσιαστικά είναι ένα βιολογικό σύνδρομο, το οποίο όμως επηρεάζονται οι εξάρσεις από ψυχολογικούς παράγοντες. Και ορίζεται σαν ανομαλία στους νευροδιαβιβαστές πόνου του εγκεφάλου. Δηλαδή ο εγκέφαλος διαβάζει ότι υπάρχει πόνο στο σώμα χωρίς να υπάρχει ή μπορεί να διαβάζει ότι υπάρχει δεκαπλάσιος πόνος από κάτι που υπάρχει στο σώμα. Και συνήθως αυτό προκαλείται από... Μπορεί να είναι πολύ έντονη η ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεσαι, αν κατάθλιψη, πολύ στρες, τέτοια πράγματα που καλά εμένα δικαιολογεί και τις δύο φορές, δηλαδή την πρώτη φορά ήμουνα σε μια πολύ δύσκολη φάση με την νομική και ήμουνα σε μια κατάθλιψη όχι εξεκριβωμένη αλλά ήμουν δύσκολα ψυχολογικά και τη δεύτερη φορά ήταν η δεύτερη καραντίνα που ήταν 6 μήνες καραντίνα, μόνη μου στο σπίτι, ε, πολύ μοναξιά οπότε χτύπησε έτσι. Αλλά ναι έτσι κάπως ορίζεται η νομιαλγία. Βέβαια ήμουν τυχερή, επαναλαμβάνω, και λόγω του πατέρα μου αλλά και ότι είχα και μία φυσίατρο η οποία είχε δουλέψει στην Σουηδία και είχε ασχοληθεί συγκεκριμένα με αυτό, με την ομοιαλγία και μου είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είχα ακούσει από κανέναν. Από τη στιγμή που ο μπαμπά σου κατάλαβε τι είναι, πώς το αντιμετωπίσατε μετά, γιατί ήταν πολύ το χρονικό διάστημα που δεν ξέρατε τι είναι. Αφού μου το ανακοίνωσε ο πατέρα μου και μου λέει πρέπει να κάνουμε τι εξετάσει, πήραμε τηλέφωνα σε γιατρού κτλ. Και, και ξεκινήσαμε από ρευματολόγο, μετά σε νευρολόγο, μαζί βέβαια με όλε τι άλλε εξετάσει που έπρεπε να κάνω, αξονικέ, μαγνητικέ κτλ. Εξετάσει για να αποκλείσουμε όλα τα ρευματολογικά, άλλε εξετάσει για τα νευρολογικά. Και μετά πήγα σε ένα ρευματολόγο μετά από όλε αυτέ τι εξετάσει, μαζί με όλε τι εξετάσει μου που όλε ήταν πεντακάθαρε και πολύ καλές εξετάσει. Και ελέγχοντα, υπάρχει μια διαδικασία, στο πούμε, που άτυπα μπορεί να διαγνώσει την νομιαλγία, που ουσιαστικά είναι κάποια σημεία πάνω στο σώμα, 18 συνολικά, που λέγονται σημεία πόνου. Ένας γιατρός σου τα χτυπάει και ανάλογα με το πόσο στα τόσο πονάς και πόσα συνολικά είναι τα σημεία, τα συγκεκριμένα όμω που ορίζονται, σου λέει έχει νομιαλγία, ξέρω εγώ. Ε, Κάπω έτσι έγινε και μαζί με όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, γιατί έχει και άλλα συμπτώματα πολλά η νομιαλγία. Αϊπνία, κατάθλιψη, έχει μέχρι και δυσκολία στην ούρηση. Έχει πάρα πολλά, δηλαδή με το φαγητό έχει θέμα. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Κάπως έτσι κινηθήκαμε μετά και σκέψω ότι αυτό πήρε ένα διάστημα 1,5-2 μήνες. Ποια είναι η θεραπεία Πώ το αντιμετώπισε για να επανέλθει στην. Κανον... Να. Κα... Ναι, μια καθημερινότητα, κανονικότητα. Η Φυσίδρο που δούλευε στη Σουηδία μου είπε ότι το καλύτερο φάρμακο είναι ένα φάρμακο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και το δεύτερο καλύτερο είναι ένα αντικαταθληπτικό που σχετίζεται με του μυϊκού πόνου. Δηλαδή η λειτουργία αυτού του αντικαταθληπτικού, πέρα από το ότι είναι αντικαταθληπτικό, είναι ότι ρυθμίζει του νευροδιαβιβαστέ πόνου του εγκεφάλου και τους φέρνει σε ένα, στο πούμε, κανονικό ισορροπημένο επίπεδο. Βέβαια, εξαρτάται πάντα με τη δόση που θα σου δώσουν κτλ. Αυτό μπορεί να το δώσει ένας ρευματολόγος, αλλά εγώ αποφάσισα να πάω κανονικά σε ψυχίατρο να μου γράψει για να κάνει και μια γενική αξιολόγηση γενικά όλες τις κατάστασεις, γιατί είχα περάσει και ένα εξάμεινο πάρα πολύ δύσκολο. Και μου λέει, κοίτα, οκ, okay, έτσι όπως είσαι τώρα, εννοείται θα ξεκινήσει με μια γερή δόση. Και θα το δούμε πώς θα πάει αλλά θα λειτουργήσει παράλληλα και σαν αντικαταθλιπτικό γιατί το ένα πειράζει το άλλο. Και μέχρι σήμερα αυτά παίρνω. Η Νάσια είναι πανέμορφη. Με ξανθά μαλλιά, λευκή επιδερμίδα και ένα στυλ βγαλμένο από γαλλικό κινηματογράφο. Στα μάτια της δεν μπορείς να αντικρίσεις ίχνο στεναχώριας δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει δύσκολα. Πώς άραγε κατάφερε να βγει από τη σκοτεινή αυτή περίοδο που λόγω της συνομιαλγίας ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Δεν θα πω ψέματα, ούτε ελπίδα είχα, ούτε τίποτα. Ήμουνα σε μια πολύ κακή κατάσταση, ήμουνα πλήρως απελπισμένη. Ειδικά από τη στιγμή που κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι ορθοπαιδικό και ότι είναι κάτι άλλο γιατί δεν ήξερα τι είναι και όταν δεν γνωρίζεις τι είναι μπορείς να σκεφτείς χίλια πράγματα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα τι θα γίνει με τη ζωή σου πώς θα, πότε θα ξαναχτυπήσει από το σημείο που ξέρουμε ότι είναι η νομιαλγία και άρχισα να το αντιμετωπίζω σαν νομιαλγία και πάλι μου πήρε αρκετό διάστημα να το διαχειριστώ ψυχολογικά γιατί η πρώτη σκέψη που είχα στο μυαλό είναι ότι οκ, okay, τώρα θα βγω από αυτή την έξαρση, αλλά και αν του χρόνου πάλι σε πέντε μήνες έχω το ίδιο πράγμα, δεν μπορώ να ζω κάθε χρόνο έξι μήνες στο κρεβάτι με τέτοιους πόνους. Πώς θα ζήσω τη ζωή μου. Τον πρώτο καιρό, εντάξει, ναι, ήμουν πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ήταν, η, νομίζω, η πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Δεν ξέρεις τι είναι, δεν ξέρεις πώς το αντιμετωπίζεις. Δεν ξέρει ποιο είναι το μέλλον, δεν ξέρει τίποτα. Βέβαια αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα της κατάθλιψης που είχε προκληθεί και από το σύνδρομο αλλά και από τον εγκλισμό. <laughs> Εντάξει, ήμουν τυχερή γιατί οι γονεί μου ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί, ήταν εκεί. Βασικά δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα αν δεν του είχα. Αλλά και ψυχολογικά, δηλαδή ήταν πολύ σημαντική υποστήριξη. Από ένα σημείο και μετά, όταν άρχισα να παίρνω τα αντικαταθληπτικά, θυμάμαι ότι πήγαινα στον ψυχίατρο. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί είχα πολλέ παρενέργειε από το φάρμακο και αυτό μου προκαλούσε μια πελπισία γιατί λέω αν έχω αυτές τις παρενέργειες, αν μου μείνουν, τι θα κάνω, πώς θα τα αντιμετωπίσω, τι θα κάνω στη ζωή μου γενικά. Μπαίνει σε μια υπαρξιακή κρίση και σκέφτεσαι ότι okay, όλα αυτά που ξέρω μέχρι τώρα δεν ισχύουν. δηλαδή καταραίει όλο αυτό που έχει φτιάξει, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Και πρέπει να φτιάξεις κάτι από την αρχή που να κάπως να μπορείς να το διαχειριστείς με αυτό που έχεις. Δηλαδή μου είχαν πει εμένα ότι κοίτα η νομιαλγία, το σημαντικό είναι να βρεις μια ισορροπία στη ζωή σου. Δηλαδή να ξεκουράζεις αρκετά, να κάνεις πάρα πολύ τα πράγματα που αγαπάς, να μην πιέζεσαι, να μην αγχώνεσαι, που για μένα αυτό ήταν αδιανόητο μέχρι τότε. Ήμουν ένας άνθρωπος που αγχωνόταν για τα πάντα, τελειομανής. Ήμουν με ένα άγχος στη ζωή μου, ατελείωτο σκέψω ότι τον πρώτο καιρό όταν με ρωτούσαν ε, πώς το βλέπεις ρε παιδί μου από εδώ και πέρα τους έλεγα δεν ξέρω απλά να ξυπνήσω αύριο καλά και βλέπουμε και αυτό κράτησε για πολλούς μήνες δηλαδή δεν μπορούσα καθόλου να κάνω σχέδια για το μέλλον και αυτά γιατί με τρόμαζε πάρα πολύ ιδέα και ο μόνος μου στόχος ήταν ε, να ξυπνάω το πρωί και να μην πονάω αυτό ε, όταν φτάνεις σε ένα σημείο που αυτό είναι ο στόχος σου Αλλάζουν πάρα πολλά στη ζωή σου. Δηλαδή, οι προτεραιότητέ σου, όλα αυτά που σου λέει η κοινωνία, αυτό που πρέπει να κάνει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να μην πονά. Πώ είναι να έχει φτάσει ψυχολογικά στον πάτο, αυτό που δεν θε να σηκωθεί από το κρεβάτι, δεν έχει όρεξη για τίποτα. Και ποιο είναι εκεί το κλικ που αποφασίζει ότι ξέρει κάτι πρέπει να κάνω για τον εαυτό μου. Δεν γίνεται να το αφήνω μέρα με μέρα και να ελπίζω απλά ότι θα ξυπνήσω να πρωί και θα καλά ψυχολογικά. Ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ξαφνικά κάνεις αυτό και γίνεται. Αλλά είναι ακριβώς όπως το λες, είναι ότι στο κρεβάτι δεν θες να σηκωθεί, δεν θες να... Δεν θες να υπάρξει ημέρα βασικά, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Και δεν βλέπεις καθόλου το μέλλον αυτό. Εντάξει, δεν θα το επεκτείνω αυτό γιατί το γνωρίζουν αρκετοί. Το θέμα είναι να το πα πάρα πολύ σιγά, δηλαδή να το πα βήμα-βήμα κυριολεκτικά. Μέρα με τη μέρα, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αλλιώ. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ καλά εννοείται, έκανα ψυχοθεραπεία από την πρώτη έξαρση κιόλα. Στη δεύτερη έξαρση, επειδή ήταν και μέσα στην καραντίνα, αλλά εγώ ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να βγω και από το σπίτι, από τους πόνους, έκανα διαδικτυακά και πάλι με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία είναι κάτι που σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Κάτι άλλο που θυμάμαι ότι έκανα είναι ότι άρχισα να γράφω. Θα μου πει πώ έγραφα. Δεν έγραφα. Υπαγόρευα στο κινητό μου και έγραφε. Αλλά τέλο πάντων μπήκα σε μια διαδικασία γύρισα πάρα πολύ μέσα στον εαυτό μου. Άφησα όλα τα έξω και έκανα μια ενδοσκόπηση, ας το πούμε, η οποία κράτησε πολλούς μήνες, εννοείται. Βρήκα άλλους τρόπους να το διαχειρίζω με όλο αυτό, δηλαδή ξεκίνησα διαλογισμό και άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ για τα είδη του διαλογισμού και όλα αυτά. Προσπάθησα να γεμίσω τη μέρα μου κάπως με πράγματα που πρώτον δεν με πονούσανε, και δεύτερον, ηρεμούσαν το μυαλό μου και τι σκέψει μου. Δηλαδή, θυμάμαι ότι έμπαινε 11 με 1 ήλιο στο δωμάτιό μου και ξάπλωνα απλά στο σημείο που ήταν ο ήλιο και ήμουν εκεί και άκουγα μουσική. Η μουσική κάποιε φορέ ήταν κλασική. Ξέρεις, όσο πιο πολύ μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό σου. Τώρα, α πούμε, αν σε πιάσει μια μέρα πονοκέφαλο ή κάποιο πιάσιμο, κάτι, υπάρχει ο φόβο ότι αυτό μπορεί να ξαναγυρίσει. Λε, Ωχ, τι γίνεται τώρα. Ναι, εννοείται. Ειδικά τον πρώτο καιρό. Κάθε φορά, δηλαδή, πάθανα έναν πανικό όταν ένιωθα κάτι στο σώμα μου. Αλλά αυτό είναι και λίγο η παγίδα. Γιατί όταν νιώθεις πανικό, μετά το ένα προκαλεί το άλλο, προκαλεί άγχος και μπορεί να σου προκαλέσει έξαρση. Οπότε, πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ ποια είναι η κατάσταση που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, να το θυμίζει τον εαυτό σου και να πεις «Οκ, okay, μου συμβαίνει αυτό, ηρέμησε» πάρε βαθιές ανάσες κυριολεκτικά. Συνήθως ξαπλώνω και ξεκουράζομαι, σταματάω ό,τι κάνω ή αν δουλεύω και αυτά μετά κάθομαι μια-δυο μέρες στο κρεβάτι. Γιατί μου το έχουν πει κιόλας ότι όταν υπάρχει κόπωση το σώμα με την νομιαλγία θα το νιώσεις. Και ο τρόπος να το αντιμετωπίσει είναι όσο πιο πολύ να ξεκουράζεσαι. Βέβαια δεν εννοούμε να είσαι όλη την ώρα στο κρεβάτι, αυτό δεν είναι καθόλου λύση, πρέπει να υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Δηλαδή πρέπει να σκόνεσαι, να κινείσαι, η γυμναστική κάνει πολύ καλό, άλλη γυμναστική από αυτή που έκανα, δηλαδή παλιά έκανα αθλητισμό. Τώρα επιτρέπεται μόνο κολύμβηση, περπάτημα και πιλάτες. Μόνο. Όλα τα άλλα απαγορεύονται. Γιατί είναι επιβορεντικά για το σώμα και μπορεί να προκαλέσουν οτιδήποτε τα προσωπικά σου όρια και την υπέρβασή σου την προσωπική θεωρείς ότι την έχεις κάνει την περίοδο που ήρθες αντιμέτωπη με την νομιαλγία πιο παλιά όταν στο σχολείο αντιμετώπιζες όλες αυτές τις δυσκολίες λόγω της αναπηρίας γιατί φαντάζομαι ότι είναι δηλαδή, μια συνεχόμενη έτσι mm. μάχη που είχες να κερδίσεις Ναι, είναι ένα, ένα ταξίδι βασικά που δεν έχει τελειώσει ακόμα προφανώς, έχω πολλά να κάνω Νομίζω πιο πολύ ήταν η νομιαλγία που με ξύπνησε κάπως. Με ξύπνησε με ποια έννοια ότι νιώθω ότι πιο κοντά στον εαυτό μου ήμουνα όταν ήμουν παιδί πριν αρχίσω να αντιλαμβάνομαι κοινωνικά την αναπηρία, να ζω το bullying, όλο αυτό. Γιατί μετά προφανώς ανέπτυξα τρόπους άμυνας για να προστατεύσω τον εαυτό μου από όλο αυτό. Οπότε όταν αναπτύσσει τρόπου άμυνα, αρχίζει να δημιουργεί κάτι άλλο τέλο πάντων από αυτό που είσαι. Δηλαδή, εγώ κρυβόμουν πάρα πολύ, απέφευγα κοινωνικέ συναναστροφέ, καινούργια άτομα και αυτά. Και είχα φτιάξει και μια περσόνα η οποία κοιτά δυσπρόσιτη, με σκοπό να προστατεύσω τον εαυτό μου. Οπότε, μετά μπαίνει σε μια διαδικασία, έχοντα περάσει όλο αυτό, να σιγά σιγά να τα πιάνει ένα-ένα αυτά και να τα αφήνει. Όπω είπα πριν, όταν άλλαξαν πάρα πολλοί προτεραιότητέ μου και ήταν κυριολεκτικά να ξυπνάω το πρωί χωρίς να έχω πόνο, ε, αρχίζει και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά με την έννοια ότι δεν σε νοιάζει πια. Δηλαδή, αρχίζει να σταματά να σε νοιάζει τόσο πολύ τι θα πούν οι άλλοι, πώ θα σε δουν οι άλλοι, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα έχει, κουλουπού κουλουπού. Είναι αυτό. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζει να απελευθερώνεσαι. Κάνοντα βέβαια και τα πράγματα που αγαπά, δηλαδή εγώ κάνοντα φόκου μόνο σε αυτά που αγαπάω, γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, γίνομαι καλύτερη με τον εαυτό μου, δηλαδή στην αντιμετώπιση που έχω απέναντι στον εαυτό μου, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γίνεσαι πολύ πιο ευγενική στον εαυτό σου και είναι μια ωραία αίσθηση αυτή. Εντάξει, δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο που θα ήθελα να φτάσω, αλλά έχω κάνει πολλά βήματα από τότε που έχει ξεκινήσει. Και κάνει αυτό, κάνει και πάρα πολλού ανθρώπου πέρα. Που βέβαια όμω δεν είναι απόλυτα κακό, γιατί μπαίνουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή σου που ταιριάζουν πολύ περισσότερο στην λογική και την οτροπία σου. Η ζωή σου και τα βιώματά σου, αν είναι ένα πράγμα που σε έχουν διδάξει περισσότερο, ποιο είναι αυτό. Πιο πολύ το ότι εάν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και ακολουθείς, ας το πούμε, την πορεία σου, δεν έχει κανένα λόγο να αγχώνεσαι για το μέλλον, γιατί όλα τα πράγματα μπαίνουν στη θέση του από μόνα του. Αυτό έχω καταλάβει. Και είναι και πολύ ωραία αίσθηση, γιατί αυτό πριν από την νομιαλγία δεν το είχα ζήσει ποτέ, δεν ήξερα τι σημαίνει. Και όταν το γνωρίζει αυτό και το ζει, εντάξει, είναι ευτυχία. Αυτό. Τι θα ήταν αυτό που θα έλεγε σε ανθρώπου που βιώνουν έτσι σκοτεινέ φάσει στη ζωή του, δύσκολε είτε πνευματικά είτε σωματικά και νιώθουν ότι δεν υπάρχει αύριο. Θα έλεγα ότι όσο σκληρό και αν ακούγεται ότι πρέπει να το αναγνωρίσουν ότι είναι σε αυτή την κατάσταση γιατί πολλές φορές το βιώνεις, το βιώνεις, το βιώνεις και δεν μπαίνει σε μια διαδικασία να το αναγνωρίσεις ότι αυτή τη στιγμή περνάω αυτό και πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό θέλω να τα αλλάξω το ξέρω ότι όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείς να κάνεις πολλά γιατί απλώς δεν έχεις τη δύναμη να κάνεις πολλά αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι το πα κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα. Πρέπει να κάνεις όσο πιο πολύ γίνεται focus στον εαυτό σου, να ηρεμήσει το μυαλό σου, να κάνεις focus στου ανθρώπου που αγαπάς και σε αγαπάνε και να τους πει ποια είναι η κατάσταση, να μην κρύβεσαι καθόλου, να μιλήσει όσο πιο πολύ γίνεται και με τη δική του αγάπη, με τη δική σου αγάπη λίγο προ το μυαλό σου και τη σκέψη σου όσο μπορεί να ηρεμήσει όλο αυτό το χαμό και το χάο που γίνεται και να πάρεις την απόφαση ότι «Οκ, okay, κάτι πρέπει να κάνω για να το αντιμετωπίσω». Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που ζουν με αυτό πολλά χρόνια και νομίζω ότι συνειδητά δεν παίρνουν αυτή την απόφαση. Δηλαδή, μπορεί να λένε ότι «Οκ, okay, θα το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω», αλλά στο μυαλό τους δεν το έχουν καταλάβει ότι όντω πρέπει να δουλέψει, γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά αυτή. Νομίζω είναι η πιο σκληρή δουλειά που έχεις να κάνεις. συνειδητοποίησε η Νάσια μέσα από αυτές τις δυσκολίες, τι άλλαξε μέσα της, σε μια κοινωνία που το φαίνεστε, μετράει δυστυχώς πολύ περισσότερο από το είναι, τι κατανόησε μέσα από αυτό το ταξίδι. Εγώ που δουλεύω μέσα από το Instagram, το Instagram είναι ο ορισμός του φαίνεστε. Εντάξει, έχοντας περάσει όλο αυτό, έχεις ένα φίλτρο, δηλαδή τα βλέπει όλα αυτά που βλέπει, αλλά έχει έναν άλλο τρόπο να το βλέπει. Δηλαδή, δεν σε αγγίζει τόσο πολύ η εικόνα. Μάλλον το φαίνεσαι. Ξέρει ότι το είναι είναι συνήθω πολύ διαφορετικό από το φαίνεσαι. Είναι πολύ σπάνιο να βρει κάποιον που να να συμβαδίζει κάπω αυτό. Τα σχέδιά σου για το μέλλον ποια είναι. Χθες το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί σκεφτόμουν ιδέες για να γυρίσω ταινία. Οπότε μέχρι τώρα δεν έχω απαντήσει αυτή την ερώτηση, αλλά σήμερα τυχαίνει να έχω μια απάντηση. Θέλω να γυρίσω μια ταινία, αυτό θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή. Εντάξει δεν ξέρω πώς και τι ταινία αυτά, δεν ξέρω και δεν με νοιάζει και πώς. Θα βρεθεί ο τρόπος, θα έρθει. Είναι αυτό που σου λέω ότι θα έρθει. Όταν είναι να έρθει θα έρθει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το σπουδάσω τον κινηματογράφο γιατί έχω τρελό έρωτα με τον κινηματογράφο. Τρελό έρωτα. Για πολύ περισσότερο από ότι με τη φωτογραφία. Απλώ ε, η φωτογραφία είναι ένα μέσο πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο, εννοείται. Οπότε αυτό θα ήθελα να ταξιδέψω πολύ και να μπω όσο πιο πολύ μέσα στον κόσμο του κινηματογράφου μπορώ. Και μέσα στο μυαλό μου και στη φαντασία μου, αλλά και πρακτικά. Νομίζω ότι είσαι το παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν εμπόδια σε αυτά που ο άνθρωπος θέλει να καταφέρει και να κάνει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, ειλικρινά. Αυτή ήταν η ιστορία της Νάσιας του Ραΐτη. Μιας κοπέλας που επιμένει, υπομένει και τελικά βγαίνει νικήτρια. Ξανά και ξανά. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ για την ηχογράφηση του Γιώργο Βαβανό και για το μοντάζ, το Μάριο Πλασκασοβίτη και τον Νίκο Λουκόπουλο. Το καλό να ακούγεται.